Diana sono pronte. Ώστε ο κόσμος να μπορεί να δει και το ρούχο, αλλά και εσένα. Οπότε να το ξέρεις για το μέλλον ότι είναι καλό να περιμένεις. Ακόμη κι αν εσύ δεν νιώθεις άνετα με αυτό που φοράς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να το κάνεις γιατί γι' αυτό είσαι πάνω στον πασαρέλο. Να δούμε την ερώτηση σου. Το νούμερο 8. Τι θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα και γιατί? Πιστεύω αναδιοργάνωση. Okay. Μπορείς να μας το αναλύσεις λίγο περισσότερα? Γενικά, τι είναι αυτό που χρειάζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Ωραία, αφού είσαι στο σχολείο ακόμα, να σου το θέσουμε να νιώσει. Τι δεν σου αρέσει στο σχολείο που είσαι, δηλαδή έχει κάτι το οποίο σε ενοχλεί, τα μαθήματα, η εκπαίδευση, το μάθημα, οι καθηγητές, οι ελλείψεις, κάτι που σε ενοχλεί που πάει και πάει, λες τη φίλη σου, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μ' αρέσει το πράγμα. Είπες ότι είναι η διοργάνωση. Χρειάζεται μια διοργάνωση, είπε. Sorry. Αυτό είναι εξήγα. Δεν είχα ακούσει, sorry. Και θέλω να μου πεις για ποιο λόγο. Πού το ζητάει η ερώτηση, να μας πεις γιατί. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι καθηγητές δεν αντιδρούν στο τρόπο πάντα στους μαθητές. Εννοείς δεν μπορούν να περάσουν το μάθημα όπως πρέπει στους μαθητές, δηλαδή νιώθεις εσύ ότι καταλαβαίνεις, το εννοείς? Όχι, ένας καθηγητής δεν είναι μόνο το μάθημα, πιστεύω, είναι και παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του. Και έχουμε την αυτοκρατορία για την πασαρέλα, Γιάννα μου. Ένα τεσσάρι για την πασαρέλα, ένα πεντάρι, ένα εξάρι και τρία εφτάρια. Μέχρι να βάλω την τεχνολογία για την ερώτηση. Είναι αλήθεια πως σου έχουν πει ότι μοιάζεις με την Πάρα? Σε έχουν πει ότι μοιάζεις, σου μοιάζει. Αλήθεια. Ναι. Sorry, εγώ τώρα θα ακούω. Και μου το είχε πει και το θυμάμαι, okay, ότι της είπαν ότι σου μοιάζει. Έχετε τα χρώματα, τα... Ναι. Ναι. Ωραία, έχω την βαθμολογία. Ήταν ένα σχόλιο δικό μου. Έχω την βαθμολογία και για την ερώτηση έχουμε 3 εξάρια και 3 εφτάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και τελευταία μας κορίτσι για απόψε, η Χριστίν Παχούρη. Είναι αλλαγές που κάνεις μεταξύ
το να πηγαίνεις μπροστά, να πιάνεις το φόρεμα και να αλλάξεις την πόζα σου. Νομίζω απλά θέλει λίγο πιο... αν είναι ένα αλλαγή καμία. Αλλά κατά τα άλλα, άρεσε. Να πας στην ερώτηση. Έλα, πάρε ένα φωτάκι. Έχουν μείνει δύο. Το νούμερο 12, Άλεξ. Η ερώτηση 12, είσαι έτοιμη, είναι ποια είναι η δική σου γνώμη για το σύμβολο, σύμφωνο συμβίωσης, για τον γάμο δηλαδή, να καταλαβαίνω σωστά. Άρα... Άρα η δική σου γνώμη για το σύμφωνο συμβίωσης. Να ζουν μαζί δύο άνθρωποι, έχουν σύμφωνο. Υπογράφω, δεν είναι γάμος-γάμος στην εκκλησία, είναι ένα σύμφωνο το οποίο υπογράφει και να μπορεί να συμφωνήσει. Μια μικρή σφραγίδα ότι ναι. Είναι μαζί, κατεχειρωμένοι, κάτι έτσι. Τι ήταν η ερώτηση στο τέλος? Η ερώτηση εδώ είναι σύμφωνο συμβίωσης. Ποια είναι η δική σας γνώμη για το σύμφωνο συμβίωσης? Ένα λεπτό. Εννοεί σύμφωνο... Όχι το γάμο. Σύμφωνο συμβίωσης. Μπορώ να δω την ερώτηση. Το σύμφωνο συμβίωσης γενικά, δηλαδή να μην παντρεύεται ένα ζευγάρι, αλλά να κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Γενικά. Ναι. Όχι γάμο, αλλά σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό. Απλά για να το ξεκαθαρίσω, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ ρωτά, αν τι δύο άτομα να παντρευτούν, ο ξεδικό γένεια, οι φίλοι λένε παντρευτεί, δύο άτομα λένε, δεν θέλουμε να παντρευτούμε, θέλουμε έναν σύμφωνο συμβίωσης. Τι άποψη έχεις για αυτήν, για αυτόν τον όψο? Βασικά, έχω φίλους που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Άρα γνωρίζεις από πρώτο χέρι. Βασικά, όχι, είναι μια λύση. Είναι μια λύση για αυτούς που δεν θέλουν να παντρευτούν, αλλά θέλουν να είναι μαζί. Ένα που είσαι ενθουσιασμένη όμως, δηλαδή έχεις κάποια άποψη μας στο θέμα. Θέλουμε την άποψη. Είσαι υπέρ, είσαι κατά. Είμαι υπέρ. Είσαι ουδέτερη. Δεν τη κάνει διαφορά. Δηλαδή, κάποιο να παντρευτεί, να μην παντρευτεί, να κάνει σύμφωνο συμβίωση, όπου θέλει κάνει ο καθένα, από ό,τι κατάλαβα, και δεν μα ενδιαφέρει. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Συγγνώμη, απλά θέλω να δω μια άποψη. Ναι. Έχει ένα φίλο ο οποίο λέει σου, αγάπη μου, εύκολα να παντρευτούμε. Θέλω να μένουμε μαζί, να έχουμε ένα σύμφωνο συμβίωση. Πώ νιώθει εσύ? Okay, έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να παντρευτεί για να. Με λίγα λόγια και ο γάμος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν δεν παντρευτείς τον άλλο, δεν τον αγαπάς. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα πάμε στην τεχνολογία. Και την τεχνολογία της Πασαρέλας. Έχουμε. Για την Πασαρέλα έχουμε 3 πεντάρια και 3 εξάρια. Και για την ερώτηση... Το κοινό μας είναι ανήσυχο. Έχουμε για την ερώτηση 2 τεσσάρια, 3 πεντάρια και 1 εξάρι. Ευχαριστούμε, Χριστίνη μου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλα τα κορίτσια που έχουν περάσει τα τέσσερα μήνα. Θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό πριν οι κοπέλες δουλεύουν για να είναι απόψεις των τελικών όσον αφορά, ναι, πότε το έξεραν, πότε δήλωσαν και πότε αποφάσισαν ότι θα είναι εδώ. 31 Ιανουαρίου. Από το Γενάρη. Από το Γενάρη. Αντρέα, από το Γενάρη που ξεκίνησε η διαδικασία. Ναι. Ωραία. Πότε ήξεραν ότι να είναι εδώ απόψεις των τελικών? Το πρόγραμμα... Έχει 2 μήνες που βγήκε το πρόγραμμα. Ωραία.
Απλά δεν θέλω να φάνω κακός, αλλά εγώ αν έξερα ότι να πάω σε διαγωνισμό όπως απόψε, εμένα δεν μου φάνηκε ότι δουλέψαν πάρα πολλά την πασαρέλα. Δηλαδή όταν ξέρουν ότι να λάβουν μέρος, έπρεπε να το δουλέψουν. Εν απόλαυσα πασαρέλα. Ξεχώρισα πάρα πολλά τις. Όχι τώρα που θα πάει, δεν λίγο σκόψε. Εγώ ξέρω ότι από τη στιγμή που να λάβουν μέρος και να κάνουν την πασαρέλα, έπρεπε να δουλέψουν λίγο παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Θα τα πούμε και μετά αυτά. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά. Προς το παρόν να αναφέρω ότι έχουν κλείσει οι τηλεφωνικές γραμμές και να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους χορηγούς μας, το Γυμναστήριο Fit & Fun, τις υπεραγορές Ιωαννίδης και την εταιρεία Biggie Berlin. Πάμε να απολαύσουμε τη Χριστίνα Μάτσα, αλλά πριν βγει η έκπληξη της βραδιάς, εκτός από τη Χριστίνα Μάτσα, που θέλω ένα χειροκρότημα πριν βγει, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Τη Χριστίνα Μάτσα που θα τραγουδήσει και θα συνοδεύσει την Πέννη Θημίρη, την Έλενα Διαμαντίδου, την Έλενα Τσακούπη και την Μίριαμ Γεροκώστα με δημιουργίες από το σχεδιαστή μόδας Μιχάλη Λάζο. Χριστίνα μου.
Ευχαριστούμε όλα τα κορίτσια που ήσασταν σήμερα απόψε εδώ μαζί μας. Και πριν να απολαύσουμε ξανά Χριστίνα Μάτσα, είστε στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Το λοιπόν, έχω εδώ, είχαμε ένα θεματάκι που αφήσαμε στη μέση. Ναι, το οποίο εσύ ξεκίνησες. Ναι, το ξέχασες. Θέλω να μου πεις πώς είναι στα κορίτσια σήμερα. Πώς είμαστε, πώς σου φάνηκε η βραδιά, πώς είδες τα κορίτσια μέχρι στιγμής. Ακόμα ένα χρόνο, ναι, λογικό. Κάποιες φαίνονταν ότι δουλέψαν το, κάποιες περιμέναν απόψε να το δουλέψουν. Αυτό δεν μου άρεσε. Γιατί κάποιες ήρθαν απροετοίμαστες. Μου φανήκαν πάρα πολλά. Μιλώ για την πασαρέλα περισσότερο. Έχω ένα κόλλημα με την πασαρέλα και θέλω, επειδή υπήρχε χρόνος, εμπίστευκα ότι να δω πιο καλή περπάτημα. Βέβαια, περιθώριο για βελτίωση πάντα υπάρχει πιο μετά, αλλά είναι τελικός. Αλλά είναι τελικός, κρίνουμε τα κορίτσια δυστυχώς για ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν μιλώ μόνος μας, συμφωνείτε. Ναι, θέλω να μου πούν και οι άλλοι κριτές τη γνώμη τους. Ειρήνη μου. Θα συμφωνήσω με τον Ζαχαρία. Έχει καλύψει έτσι, εμένα προσωπικά, με έχει καλύψει αρκετά. Όντως, ναι, φάνηκε ότι κάποιες κοπέλες εννοείται ξεχώρισαν, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περισσότερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν προσπάθησαν. Εννοείται ότι έχουν κάνει βελτίωση από την προηγούμενη φορά που τις είχα δει όσο αφορά τη φωτογράφηση. Οπότε πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να προσπαθήσουν. Αν αγαπούν αυτόν που ήρθαν απόψε να μας δείξουν, τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, οπότε η δουλειά δεν είναι εύκολος ο χώρος της μόνας. Καθόλου εύκολος, καθόλου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο. Όχι. Εννοείται πως όχι. Και πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχει την εμφάνιση, πήγε μοντέλο. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχήν δεν είναι η εμφάνιση. Είναι η προσωπικότητα, είναι ο χαρακτήρας. Μπορεί να είσαι μια κούκλα να πληρείς και σε θέμα χαρακτήρα να μην μπορείς να συνεργαστείς με ένα σχεδιαστή ή με ένα φωτογράφο, να είσαι αντιδραστική, να μην είσαι τυπική. Οπότε όλα παίζουν ρόλο, να μην επαναπαύονται ποτέ, ποτέ. Ευχαριστούμε, Ειρήνη μου. Παντελή μου, θα πεις κάτι. Νομίζω να έχουν καλύψει και οι δύο προηγουμένοι κριτές και φίλοι, σίγουρα. Απλώς κάποιες δείξαν ότι το θέλαν περισσότερο από άλλες απόψε και πάντα σε αυτόν τον διαγωνισμό αυτό γίνεται βασικά. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Παντελή μου. Χάρα μου. Εμένα πραγματικά δεν κάλυψα. Σε κάλυψαν όλοι. Ναι, δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει, όσο για αφορά τις ερωτήσεις, πολλές κοπέλες ήταν αρκετά αγχωμένες και φαίνεται. Αλλά εντάξει, τα είναι λογικό σε δεύτερη ζαμονή να υπάρχει σε όλους τους. Και είναι κάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Περιμένουν τα αποτελέσματα και είναι εδώ γιατί για να είναι εδώ το θέλω. Εννοείται. Σωστά. Άλεξ. Μέσα από τις διάφορες φωτογραφίες που κάναμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελα να πω στις κοπέλες
τώρα που τελειώνει ο διαγωνισμός και θα ήθελα να πω σε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα σκέφτηκε ποτέ το modeling. Ξέρω ότι είναι κάτι που περνά από το μυαλό πολλών από πολλές κοπέλες. Λοιπόν, οι φωτογραφίες που κάναμε, οι κοπέλες κάθε φορά έρχονταν και ήθελαν να φαίνονται όσο πιο όμορφες γίνεται. Δηλαδή, η ιδανική φωτογραφία για τις κοπέλες ήταν η φωτογραφία που είναι ο κουκλάρα μέσα. Όμως, το modeling δεν είναι διαγωνισμός μορφιάς. Δηλαδή, η φωτογραφία μου, ένας φωτογράφος, μπορείς να θέλει να είσαι άσχημη, μπορείς να θέλει να είσαι θυμωμένη. Εν είσαι εσύ συνήθως, εν είναι το μοντέλο το τι βλέπει ο κόσμος, εν το προϊόν. Το μοντέλο είναι εκεί για να πουλά ένα προϊόν, να πουλά τα ρούχα, να πουλά τη τσέντα, να πουλά την κόμμωση, να πουλά το make-up. Οπότε κάτι να έχετε υπόψη, κοπέλες. Modeling δεν είναι κάτι που απλά είναι το όμορφο που βλέπουμε στα περιοδικά, που απλά είναι μια κουκλάρα που γυρίζει με όλα τα ρούχα, περνά ωραία. Συνήθως είσαι μια κοπέλα η οποία χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο για να πουλάς κάτι. Και φωνάζουν σου, και δύσκολο, και αλλάζεις ρούχα. Και όσες το κάνετε, ξέρετε, άλλαξε το ρούχο, αλλάξεις δύο λεπτά, αλλάξεις ρούχο, αλλάξεις, παλετρέχεις. Βλέπω τις περσινές γελάνε. Οι κοπέλες που έχουν λεμπερία ξέρουν. Άρα να ξέρετε και οι υπόλοιπες τι κοιτάζετε. Δηλαδή αυτή είναι μια δουλειά. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο και όμορφο. Δύο-τρεις κοπέλες το χρόνο είναι super model και βγάζουν όλα τα λεφτά και κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως και δύο-τρεις ειδοποιεί το χρόνο. Μα για να φτάσουν μέχρι εκεί. Για να φτάσουν μέχρι εκεί, ακριβώς. Άρα αυτό είχα να πω. Wow, Alex. Και δεν είναι το αποτέλεσμα ολόκληρος λόγος, είδες. Είδες τον Άλεξ, δεν μιλούσε τόση ώρα, τώρα τα βγάλε όλα.